κυκλοφορεί στο TikTok. TikTok, γνωστό. Ένα βίντεο με ένα γλυπτό από χιόνι που έφτιαξε, το βλέπουμε εδώ. Είναι viral. Είναι χιλιάδες τα χτυπήματα, οι προβολές, τις τελευταίες ώρες, σε πανελλαδικό επίπεδο. Εμπνευστής με αφορμή το χιόνι που βρήκε στα χέρια του. Ένας νέος καλλιτέχνης, ο Αχιλλέας Μαντέος, το δημιούργησε, το κατασκεύασε. Την καλησπέρα μας και τα λέμε και εδώ στην Κρήτη σήμερα. Αχιλλέα! Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ωραίος ο πρόλογος. Στην καλών τεχνών, σωστά? Μάλιστα, ναι. Είμαι τρίτο έτος στην καλών τεχνών. Ναι. Και τώρα ασχολούμαι με την γλυπτική έτσι αρκετά, γι' αυτό και όλας είδατε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, είδες ότι η έμπνευση έρχεται από το πουθενά. Δηλαδή, είδες το χιόνι, φαντάζομαι, και λες θα το επιχειρήσω, θα το δοκιμάσω. Ναι, είδα το χιόνι και εγώ το χιόνι το είδα σαν υλικό. Σαν υλικό διαθέσιμο. Να το πάρω και να αρχίσω να το πλάθω. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα βοήθεια φυσικά και από δύο φίλους μου, αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί βλέπετε είναι πάρα πολύ το χιόνι. Πού θα το κουβαλούσα όλο αυτό για να το φτιάξω? Ήθελα μηχάνημα μετά. Εκεί είναι ένα τόνος τώρα αυτή η εργασία. Ναι, είναι πολύ, πάρα πολύ χιόνι. Και κουβαλούσαμε χιόνι τώρα. Ο Μάριος ο Μόρφης είναι ένας φίλος μου και ο Γιώργος ο Παπαϊωάννου ο άλλος. Μπράβο, είμαστε σε όλη την ομάδα. Παρέα, έτσι. Βέβαια. Ναι, και με βοηθήσαν έτσι να το φτιάξουμε αυτό. Λοιπόν, ήρθε τώρα η έμπνευση. Βρήκατε το χιόνι, λέτε θα δημιουργήσουμε. Τι βλέπουμε όμως, δεν ξέρω, μία μορφή έτσι από το παρελθόν, για πες μας. Αυτή η μορφή είναι μια μορφή, ναι, από το παρελθόν. Με βάση τα αρχαιοελληνικά αγάλματα που έχω στο νου μου, ας πούμε, και διδάσκομαι γι' αυτά. Ναι. Και κάνω έτσι κι αλλιώς, δουλεύω πάνω σε αυτά τώρα στην καλών τεχνών. Ναι. Και εν τέλει αυτή τη μορφή αποφασίσαμε να την ονομάσουμε, ας πούμε, ότι είναι ο Αρχιμίδης, γιατί ο δρόμος εκεί ονομαζόταν Αρχιμίδους στο Παγκράτη. Είναι στην πλατεία Πλαστήρα πάνω. Και αποφασίσαμε να τον κάνουμε. Βέβαια είναι αρκετά γυμνασμένος, να πω την αλήθεια. Είναι που λένε. Τι λένε, κομμάτια λένε, δεν λένε ότι είναι γυμνασμένο. Είναι φέτες, ναι. Φέτες, έτσι, μπράβο, έτσι. Είναι φέτες, ναι. Δεν ξέρω, μαζεύτηκε κόσμος, σας πλησίασε κάποιος από εκεί, ίσως κάποιος αυτοδιοικητικός. Είναι ξεχωριστό αξιοθέατο. Εσείς το πήρατε γενικά και το δημιουργήσατε, αλλά με κάποιο τρόπο φαντάζομαι δεν έχει μείνει. Έχει μείνει? Δεν έχει μείνει, δυστυχώς το ρίξανε. Είχαμε υποστηλώματα και καταλάβαμε, επειδή βρέθηκαν σπασμένα αυτά, καταλάβαμε ότι κάποιος το έριξε, το έσπρωξε και το έριξε. Τώρα εντάξει, βέβαια αυτό το κάναμε έτσι κι αλλιώς, ξέραμε ότι θα χαλάσει, δεν είναι. Το φωτογραφίσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες δίπλα του κτλ. Σας πήρε πόσες ώρες? Ήταν ο κόσμος. Μας πήρε γύρω στις 3-4, γύρω εκεί πέρα. Ναι. Τώρα βέβαια φανταστείτε, βέβαια 3-4 ώρες να πιάνουμε με τα χέρια μας το χιόνι, να είμαστε στατικοί. Δηλαδή δεν περπατούσαμε και κοιτάγαμε να πλάσουμε το χιόνι με τα χέρια μας. Είχαμε καταπαγώσει, μιλάμε, κοντεύαμε να γίνουμε και εμείς άνθρωποι. Αλλά εν τέλει υπήρχε μια τόσο μεγάλη αποδοχή του κόσμου. Δηλαδή είχε μαζευτεί κόσμος γύρω-γύρω και κάποια στιγμή εμείς είχαμε αφοσιωθεί στο έργο και ακούγαμε χειροκροτήματα. Και γυρνάω πίσω και βλέπω να έχουν μαζευτεί ένα σωρό κόσμος. Μιλάμε για πολλοί κόσμος και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και μάλλον ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό. Γιατί και εμείς μάλιστα φέτος σκεφτόμαστε, λέμε τώρα τι να κατέβουμε. Είχαν γίνει και τόσες καταστροφές στην πόλη μας. Είχαν γίνει πολλές καταστροφές στην Αθήνα από το χιονιά και είπαμε εμείς τώρα τι να. Λοιπόν, Αχιλλέα, Αχιλλέακο, τώρα εδώ μια ιδέα που μας είπε ο σκηνοθέτης πάνω εδώ στο ακουστικό μου. Λέει ότι σε πολλές πρωτεύουσες, σίγουρα το γνωρίζεις, υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα φεστιβάλ, θεματικά φεστιβάλ γλυπτών, είτε από άμμο είτε από χιόνι. Από πάγο. Δεν ξέρω αν είναι μια καλή ευκαιρία λίγο να το σκεφτείς ή αν το έχεις σκεφτεί να λάβεις μέρος. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Να αυτό. Το είδες. Τώρα βέβαια, ναι, μου το λένε. Έχω ξανάκουσει αυτή την πρόταση έτσι. Αλλά ναι, το έχω στο νου μου. Εντάξει, θέλω να γίνω καλύτερος. Σκοπεύω να γίνω καλύτερος. Αλλά ναι, εντάξει, υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, τι να πούμε. Έχω ακόμα αρκετό δρόμο. Βέβαια. Η αλήθεια είναι πως ο δρόμος είναι μπροστά σου, τα καλύτερα είναι μπροστά. Εμείς θα σου πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο.
Πολλά τα δημοσιεύματα, πολλές οι αναφορές, υποχρέωση των δημοσιογράφων να καλύπτουν και αυτά τα ρεπορτάζ και αυτές τις προσπάθειες. Μακάρι να λάβεις μέρος και εσύ και όλα τα παιδιά δίπλα. Και εμείς εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο.